Γεια σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη podcast εδώ στο Lord of the Series και lordoftheseries.gr, να μην ξεχνιόμαστε. Μαζί μου ο Chris. Γεια σου, Chris. Καλησπέρα, Στέφανε. Καλησπέρα, παιδιά. Τι λέει, πώς είσαι? Είμαι καλά. Τέλεια, περιμένω τέλεια. Περιμένω να μιλήσουμε. Λοιπόν, έτσι, το σημερινό podcast για άλλη μια φορά θα είναι γενικό, έτσι, με νέα. Αλλά επιλέξαμε έτσι να συζητήσουμε για μια σειρά την οποία έτσι παρακολουθούμε και οι δύο από την αρχή της και περιμέναμε πως και πως και την τέταρτη σεζόν, και δεν είναι άλλη από το Elite. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, μην το ξεχνάμε, θα ακολουθήσουν spoilers, οπότε καλό είναι ότι αν δεν την έχετε δει τη σειρά να μην συνεχίσετε έτσι το βίντεο. Αν την έχετε δει πάλι, ευχαριστώ να μείνετε στην παρέα μας και να δούμε αν θα συμφωνήσετε ή όχι σε όσα θα πούμε. Chris, έτσι μια γενική άποψη, αρχική έτσι να το πούμε, για την τέταρτη σεζόν του Elite. Εντάξει, κοίτα, πιστεύω ήταν λίγο ρίσκο η κίνηση της τέταρτης σεζόν. Από τη στιγμή που ανανεώθηκε υπήρχαν φοβίες με το μισό cast πλέον να απομακρύνεται από τη σειρά. Εντάξει, τώρα πιστεύω πως οι φοβίες αυτές ήταν δικαιολογημένες. Και στην πράξη, εν τέλει. Προσωπικά δεν με ενθουσίασε η τέταρτη σεζόν. Δεν μπορώ να πω πως δεν την είδα ευχάριστα, αλλά σίγουρα δεν είχα αυτή την αίσθηση με τις προηγούμενες σεζόν της σειράς. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν ξέρω αν την ξεκίνησα προκατηλημένα, να σου πω την αλήθεια. Λόγω του ότι αυτό που είπες, ότι είχε αποχωρήσει και μεγάλο cast αγαπημένων χαρακτήρων και ούτω καθεξής. Επίσης, και από θέμα σενάριο, ρε παιδί μου, δεν ξέρω κατά πόσο, αν και μην πω, μη φανώ άδικος, το προσπάθησα να δείξουν λίγο κάτι διαφορετικό σε αυτή τη σεζόν, αλλά δεν ξέρω τι άλλο μπορεί έτσι να προσθέσει. Αλλά τέλος πάντων, πάμε έτσι να τα δούμε λίγο πιο έτσι αναλυτικά. Θέλω να ξεκινήσουμε, εντάξει, από τι άλλο, από την έτσι την είσοδο της νέας οικογένειας, παύλα τεσσάρων νέων χαρακτήρων, στη νέα σεζόν. Και δεν ξέρω, εσύ ένα πώς φάνηκαν, για μην πάμε σε ένα συγκεκριμένα ακόμα, πώς φάνηκαν και οι τέσσερις μαζί, ας πούμε, ρε παιδί μου. Σαν σύνολο, κοίτα, σαν σύνολο σίγουρα αποτέλεσαν το κεντρικό ενδιαφέρον τη σεζόν. Αλλά σαν χαρακτήρες και οι τέσσερις μαζί, αλλά και ο καθένας μεμονωμένο, δεν μπορώ να πω πώς με κέρδισαν ή ότι κάποιος από αυτούς έχει μπει στους αγαπημένους μου ή κάτι τέτοιο. Σίγουρα ήταν καλή σαν ηθοποιή, είναι ένα θετικό αυτό, αλλά γενικά στο σύνολο νομίζω πως μπήκανε μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν προβλήματα και τίποτα άλλο. Εντάξει, κάπως έπρεπε να συνεχίσει η ιστορία. Αυτή τελεί, και προφανώς εσύ έπρεπε όντως να βρεθεί μια ιστορία να πούνε. Αλλά γενικά νομίζω πως ήταν λίγο, ενώ μου άρεσε το πως τους έδεσαν τους χαρακτήρες με τους παλιότερους χαρακτήρες, πιστεύω ήταν λίγο πολύ σκόπιμα βαλμένοι εκεί που μπήκε ο καθένας τους. Κοίτα, κλασική οικογένεια μαζί δεν κάνουν και χωριά δεν μπορούν οι συγκεκριμένοι. Αλλά μιας και είπες πριν ότι ήταν καλή, έτσι υποκριτικά τουλάχιστον, για μένα όχι τόσο όλοι, όχι κακή, αλλά όχι τόσο καλή. Αυτή που ξεχώρισα, και πάμε έτσι να συζητήσουμε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα, είναι την Άρη. Εντάξει, προσωπικά, μην γελιόμαστε, ήταν λίγο wannabe Νάντια την προηγούμενη σεζόν. Αλλά το έπαιξε καλά το ρόλο της. Ήταν ρόλος Elite, ρε παιδί μου, κατάλαβες, εννοώ. Βασικά, για να είμαι ειλικρινής, εγώ έπαιρνα στοιχεία από διάφορους χαρακτήρες του παρελθόντος από εκείνη. Δηλαδή σε κάποιες συμπεριφορές, σαν να προσπαθούσε να έχει λίγο αυτόν τον εγωκεντρισμό που είχε η Λου, σε κάποιες άλλες το sex appeal της Κάρλα, σε κάποιες άλλες αυτό που είπες για την Άντια. Δεν θεωρώ πως ήταν ένας ξεκάθαρος χαρακτήρας. Ισχύει, σίγουρα. Υπήρχε για την Κάρλα. Όχι. Ναι, είπα. Εντάξει, την Κάρλα μην την πιάνουμε στο στόμα. Μην τη συγκρίνεις με καμία.
θα το σταματήσουμε εδώ. Εγώ όχι. Εντάξει. Η σεναριογράφημα να προσπάθησα. Εντάξει, ήταν πολύ. Ήταν αγκάθι στην καρδιά η απουσία τη Κάρλα. Αλλά anyway, το προσπερνάμε για τώρα. Ναι, πριν που είπα εγώ να μπει Νάντια, εγώ να μπει Λου, ήθελα να πω την αλήθεια. Γιατί αυτή μου θύμισε πιο πολύ. Ναι, ναι, ναι. Αυτή μου θύμισε πιο πολύ με την έννοια ότι. Ήταν λίγο, ας πούμε, μας επιτραπεί λίγο το beach. Αλλά mm-hmm. όπως και η Λου, ρε παιδί μου, όπου έβλεπε λίγο αδικία, λίγο κάτι. Μπορεί να σε έβριζε κατάμουτρα, αλλά αν θεωρούσε ότι σε αδικεί κάποιος οτιδήποτε, θα έπαιρνε το μέρος σου και θα έβριζε και τον άλλον, ας πούμε. Πέρα από αυτά, Πέτρα Σκανδάλου για Γκουθμάν και τον Σάμουελ, ναι. Εντάξει, και αυτό κάπως έπρεπε να μας δείξουν ότι δεν είναι όλα χαρούμενα. Πάντα φίλοι, κάτι έπρεπε να γίνει. Εμένα προσωπικά αυτό δεν μου άρεσε. Γιατί δύο αυτοί χαρακτήρες είχαν κάνει τεράστια πορεία στο παρελθόν. Είχαν αφήσει τις διαφορές τους πίσω. Είχαν εξελιχθεί σαν χαρακτήρες. Και στην ουσία το είδα όλο αυτό σαν ένα πισωγύρισμα. Ένα κακό πισωγύρισμα. Ισχύει, δηλαδή, σαν να παίρνεις λίγο. Σαν να παίρνεις λίγο την ανάπτυξη που τους έχεις δώσει τις προηγούμενες σεζόν και να το πετάς στα σκουπίδια, ας πούμε. Ισχύει, αλλά εν απουσία Νάντιας και Κάρλας, κάπως έπρεπε να μπουν και αυτοί στη σεζόν, καταλαβαίνεις, εννοώ. Ναι, καταλαβαίνω, δηλαδή, σίγουρα. Δεν είχε κάτι άλλο να δείξει, πέρα από ότι, ξέρω εγώ, να μπει ένα τρίτο πρόσωπο ανάμεσά τους και να συνεχιστεί κάπως η ιστορία. Προσωπικά, με ενόχλησε αρκετά το ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στη σεζόν ήταν από ερωτικά τριγώνα. Δεν ξέρω. Όταν στις προηγούμενες σεζόν είχες φόνους, είχες ένα σωρό άλλα προβλήματα. Κοίτα, και τώρα πήγε να σου βάλει λίγο. Ναι, μεν όχι φόνος, αλλά πήγε να σου βάλει λίγο το μυστήριο και λίγο η αστυνομία. Yeah. Καλά, και αυτή η αστυνομία, ρε παιδί μου, κάθε χρόνο κάτι γίνεται σε αυτό το σχολείο. Δηλαδή, ας το κλείσουν να πάει στο καλό. Δηλαδή, έλεγες πάνω. Τι λέγαμε. Α, ναι, και σε αυτή τη σεζόν πήγε να σου πάλι λίγο έτσι λίγο το μυστήριο ποιος έχει κάνει και τι στην Άρη. Αλλά όπως είπα και πριν, γενικά σαν σεζόν ή που θα έδειχνε μόνο αυτό και θα έλεγες επαναλαμβάνεται ή που έπρεπε να σου βάλει κάτι καινούριο που επιλέξανε τα ερωτικά τρίγωνα, ας πούμε. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι για την Άρη. Γενικά, τα είπαμε, υποκριτικά ήταν καλή. Για μένα μου άρεσε, ας πούμε, αλήθεια. Ναι, και εγώ δεν μπορώ να πω πως είχα κάποιο πρόβλημα στο υποκριτικό της κομμάτι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε ο χαρακτήρας. Μου πέρασε λίγο αδιάφορη. Βασικά, πολύ κακό για το τίποτα, θα έλεγα. Ισχύει, αλλά νομίζω ότι για αυτό που μπήκε να κάνει, το έκανε. Δηλαδή, ήταν καλή. Σίγουρα. Και συνεχίζουμε με τα ερωτικά τρίγωνα. Και πάμε στον αδερφό της τώρα, τον Πάτρικ. Ο οποίος χώθηκε γι' αυτό. Έλα. Οικογενειακό. Ισχύει. Ο οποίος χώθηκε γι' αυτό ανάμεσα από ο Μάρια Άντρε. Πώς φάνηκε. Εντάξει, εμένα υποκριτικά. Βέβαια δεν ήταν άσχημος, αλλά δεν τρελάθηκα, να σου πω αλήθεια. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, νομίζω δεν είχε και ιδιαίτερες σκηνές που δεν ήθελε κάτι παραπάνω ή... Είχε άλλες ιδιαίτερες σκηνές. Ναι, είχε δύσκολο έργο και εκείνο να εκτελέσει σίγουρα. Δεν μπορώ να πω πως τρελάθηκα. Εντάξει, μου θύμιζε λίγο Πόλο ο συγκεκριμένος. Προσπαθώ να αποφύγω τη σύγκριση με παλιούς χαρακτήρες εντωμεταξύ. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Νομίζω ότι και γίνεται, οι σεναριογράφοι που τους βάλανε στο πίσω μέρος του μυαλού τους είχαν. Ναι, ήταν λίγο σκόπιμο. Τέλος πάντων, γενικά. Δεν θεωρώ και αυτός ο χαρακτήρας πως έδωσε κάτι ουσιαστικό, γιατί στην ουσία απλά δημιουργήσε προβλήματα σε ακόμα ένα αγαπημένο ζευγάρι για τους φανς της σειράς και αυτό. Ναι, οκ. Okay. Δεν ξέρω. Είναι σαν να προσπαθήσανε να δείξουν ότι από εκεί που την αφήσαν την προηγούμενη σεζόν ότι προσπαθούν όλοι κάπως να προχωρήσουν. Κατάλαβες, εννοώ, δηλαδή, άσχετα με τον καλό ή με τον κακό τρόπο, αλλά προσπαθούν να μας δείξουν ότι π.χ. και ο Μάρ με τον Άντρε, okay, εντάξει, δεν μπορεί να είναι όλα ρόδινα. Αν και με έχει κουράσει λίγο το αυτό το είμαστε μαζί δύο μέρες όλα ωραία και καλά, ξαφνικά κάτι γίνεται. Ξυπνάει ο Άντρε, ξέρω εγώ, ότι πιέζομαι.
μετά από δύο μέρες τον αγαπώ τον Ομάρ. Δηλαδή, εντάξει, κάπου επαναλαμβάνεται κι αυτό. Ήθελα ακριβώς εκεί να καταλήξω ότι στην ουσία περάσανε μια παρόμοια φάση στην τρίτη σεζόν. Αλλά αντίθετα. Αλλά αντίθετα, ναι. Αλλά και πάλι έχουμε ένα πισωγύρισμα δηλαδή στην ανάπτυξη που τους έδωσαν, γιατί υποτίθεται το ξεπέρασαν αυτό. Και πάλι πάμε και κάνουμε τα ίδια λάθη. Μου κλώτσαγε όλο αυτό εμένα κάπως. Τίποτα, είναι αυτό που είπες, ότι πολύ κακό και από τους τρεις, από όλη την οικογένεια μάλλον, για το τίποτα, ήταν λίγο σαν να μην είχαν ιδέες οι σεναριογράφοι για αυτή τη σεζόν. Κατάλαβες, εννοώ. Ναι, εντάξει, εγώ γενικά δεν μου αρέσει να το χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο. Είναι επαγγελματίες προφανώς και... Εννοείται ότι θα ξέρουν και απλά... χίλια πράγματα περισσότερα από όλους μας εδώ που συζητάμε, έτσι. Εννοείται. Απλά λίγο σαν θεατής, πρώτα απ' όλα, είναι όντως παράξενο, σαν να μην είχαν τι να βάλουν και απλά βάλανε... Εγώ είδα παρόμοιες ιστορίες στην ουσία, όπως και με την αδερφή του. Ακριβώς. Είχαμε ακριβώς. Ακόμα ένα ερωτικό τρίγωνο που δημιούργησε προβλήματα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Τίποτα, είναι σαν να παγώθηκε ο τηλεοπτικός χρόνος για να βγουν τα επεισόδια, για να καταλήξουμε σε ένα παρόμοιο τέλος που έχουμε δει πάνω κάτω, ας πούμε, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις ακριβώς τι θέλω να σου πω. Ναι, σίγουρα. Anyway, αν και εντάξει ήταν και ο Πάτρικ συναισθηματικός ήταν, δεν ήταν τόσο κακός. Για αυτός, να σου πω. Ναι, γιατί okay, του δώσαν και αυτό το, τέλος πάντων, το υπόβαθρο με τη μητέρα του, το ατύχημα και όλα αυτά. Σίγουρα. Κοίτα, και τους τρεις, τους ξεκινήσανε λίγο σαν η κακή της υπόθεσης. Ναι, αλλά σιγά σιγά αποδεικνύεται ότι δεν είναι τόσο. Δηλαδή, εντάξει, είναι και ο τρόπος που μεγαλώσανε, είναι και ο πατέρας τους. Βασικό. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο για τον Πάτρικ. Όχι, όχι, είμαι οκ. Πάμε στην τρίτη αδερφή, τη μικρότερη. Μεγάλος μπελάς. Και είναι η Μενχία, δεν θυμάμαι πώς προφέρεται ακριβώς, να σου πω την αλήθεια. Που κι αυτή, κοίτα, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω ότι σε αυτή τη σεζόν προσπάθησαν λίγο να παραμερίσουν λίγο τον Γκουσμάν και τον Σάμουελ σαν τους βασικούς πρωταγωνιστές των προηγούμενων και να δώσουν πολύ βάση στον Ομάρ και στον Αντρέα, ας πούμε. Πώς το λένε? Στη Ρεμπέκα. Πω κοκομπλόκο σήμερα. Στη Ρεμπέκα, ας πούμε, που αντικειμενικά δεν είχε ποτέ το μεγάλο ρόλο. Κατάλαβες τι εννοώ. Όλη τη σεζόν ναι, μεν υπήρχε, αλλά δεν είχε ποτέ κάτι πάνω της. Και το πήρε σε αυτή τη σεζόν με το παραπάνω, πιστεύω. Ναι. Τι σε έχαλε. Συμφωνώ εν μέρη, απλά τη μέρη είναι και πάλι έγινε μέσα από ένα love story. Δηλαδή, αυτό είναι το πρόβλημά μου, ότι αν μου πεις ένα πράγμα που σου έμεινε, ξέρω εγώ, από τον κάθε χαρακτήρα στην τέταρτη σεζόν, θα είναι ότι όλοι, ό,τι προβλήματα περάσανε, ήταν εξαιτίας κάποιας αγάπης. Αλλά και πώς αλλιώς θα δεν μπορούσε το να στο... Δημιουργικό. Σίγουρα, σίγουρα, αλλά δεν... Στην προηγούμενη σεζόν είχε ολόκληρο, πώς το λένε, πρόβλημα με τη μητέρα της που είχε μπλέξει με ναρκωτικά, σπήρες εκεί, ένα σωρό πράγματα. Θεωρώ πως υπήρχαν τρόποι να εξερευνήσουν τους χαρακτήρες τους περαιτέρω, αποφεύγοντας, ας πούμε, να πούνε ακόμα μια πληγωμένη ερωτική ιστορία. Δεν ξέρω μόνο, μην ξεχνάμε ότι είναι και το Elite. Δηλαδή, πάνω σε αυτά βασίζεται. Και θα διαφωνήσω με όσους επιμένουν, sorry κιόλας, όσους επιμένουν ότι ο Τσόντε έχει καταντήσει. Ανέκαθεν, ίσα ίσα είναι και πιο light το Elite πια, σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν. Οπότε, έτσι το συνηθίσαμε, δηλαδή, δεν κακώς το κρίνουν πάνω σε αυτό, δεν ξέρω τι έχεις να πεις εσύ. Σίγουρα, σε σχέση με το παρελθόν έχει λίγο πέσει αυτό το κομμάτι. Αλλά ναι, συμφωνώ. Είναι αυτό που είπες, ότι έτσι έχουμε μάθει το Elite και αυτό είναι το κομμάτι που το δικαιολογεί. Γενικά, πώς φάνηκε εσένα υποκριτικά η Μενχία? Νομίζω γενικά ήταν, για μένα ήταν η πιο...
ενδιαφέρον από, από τα τρία αδέρφια. Μου άρεσε, εντάξει. Και πάλι δεν είδα κάτι εξαιρετικό, να πω ότι wow, αλλά ήταν ok, ήταν στο ρόλο της πάνω, πιστεύω. Εντάξει, θα πούμε ψιλοκούραστα, να πούμε αλήθεια, μπρος-πίσω, στη σεζόν. Ναι. Αλλά από τη μία, καταλαβαίνεις, εσύ τι νούσεις, για μπρος-πίσω. Νόμιζα για το χαρακτήρα της, ότι μπρος-πίσω, που άλλαζε συνέχεια γνώμες. Ναι, αυτό εννοώ, αυτό εννοώ και εγώ. Ότι μπρος-πίσω και καλά στο ότι έκανε, ρε παιδί μου, σε όλη τη σεζόν. Αλλά εντάξει, από τη μία, στην κατάσταση που είχε μπλεχτεί, νομίζω ότι μάλλον την καταλαβαίνεις ως ένα σημείο. Βασικά, για να σου πω την αλήθεια, θεωρώ πως στην τέταρτη σεζόν ήταν το πιο πρωτότυπο εντός εισαγωγικών. Sorry, το πιο πρωτότυπο εντός εισαγωγικών κομμάτι ιστορίας που έβαλαν. Γιατί ήταν κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί. Δεν ξέρω αν ήθελε να θίξει και πράγματα, ας πούμε, αλήθεια, με την ιστορία. Ναι, νομίζω πως πέρασε ένα μήνυμα. Κάτι ήθελε να περάσει. Ας πούμε πόσο εύκολα μπορεί να μπλέξει ένα σεφ κάτι τέτοιο. Ισχύει. Ειδικά μετά από ό,τι έχει περάσει. Και αν θεωρεί και τον εαυτό ότι υπεύθυνο κιόλας γι' αυτό. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο για την γλυκύτατη. Όχι. Ωραία. Πάμε στον μπαμπά της οικογένειας. Πάμε και στον μπαμπά της οικογένειας, γιατί όχι. Εντάξει. Και αυτός πολύ φωνή, μηδέν practice. Εντάξει, παιδί μου, δεν... Δηλαδή, και αν δεν τον ανέφερες, ας πούμε, δεν είχα σκοπό και να πω και πολλά, ας πούμε, γιατί ήταν για να ήταν, κατάλαβες, ναι, δεν είχε κάποιο story αυτός για να δείξει σε σχέση με τα παιδιά του, ας πούμε. Και ξέρεις κάτι, δηλαδή, αν σκεφτείς ότι μπήκε με ένα πιο αυστηρό σύστημα στο σχολείο για να φτιάξει τις καταστάσεις των προηγούμενων χρόνων κτλ. Αλλά εν τέλει δεν κατάφερε και τίποτα. Τι να καταφέρει, φίλε. Εντάξει, τώρα αυτός μπήκε μέσα. Θα τα αλλάξω όλα και τέτοια, αλλά υπολογίζει χωρίς τον ξενοδόχο. Και όταν λέω ξενοδόχο, είναι όλους τους μαθητές, ας πούμε. Οκ, ήταν γενικά στα παιδιά αυτή, είναι ικανή για όλα. Anyway, όπως είπα και πριν, ρε παιδί μου, εγώ ένιωσα κάποια στιγμή ότι θα ήθελα να διώξει λίγο 3-9 από πρωταγωνιστές. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά ένιωσα, ας πούμε, ότι ο Γκουσμάν με τον Σάμουελ δεν είχαν τόσο τηλεοπτικό χρόνο. Δεν είχαν, όχι. Κατάλαβες, εννοώ. Πεταγόντουσαν αναδιαστήματα. Ναι, μεν σε πολλές σκηνές, αλλά απλά πεταγόντουσαν. Γι' αυτό είπα και εγώ στην αρχή ότι στην ουσία την ιστορία κινήσαμε οι νέοι χαρακτήρες. Ισχύει, είναι καθαρά πάνω τους, έτσι. Και απλά δώσανε λίγο έμφαση στη Ρεμπέκα. Απλά αυτό τους μπλέξανε με τους παλιούς. Μπράβο. Να σου πω, δεν το ήθελα. Για με ποια έννοια το εννοώ, ότι αφού έχουν φύγει ήδη βασικοί χαρακτήρες που έχει δεθεί κόσμος, μην μου κάνεις μια νέα σεζόν. Οκ, εννοείται θα βάλεις καινούργια πρόσωπα, αλλά μην μου κάνεις μια νέα σεζόν πάνω σαν νέα πρόσωπα. Κράτησε μου τον Γκουσμάν, ας πούμε, και τον Σάμουελ που και αυτούς έχεις δεθεί και με αυτούς έχεις ξεκινήσει από την πρώτη σεζόν. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, εμένα με χάλασε λίγο σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε. Και απ' την άλλη, οκ, μου δείξες ο Μάρ και Άντρε, αλλά εμένα είναι σαν να μου δείξει μια επανάληψη, όπως είπαμε και πριν, που δεν τη χρειαζόμουν κιόλας. Το μόνο που αξιόλογος εισαγωγικά που μου δείξει για τον Γκουσμάν είναι ότι τελείωσε με την Άντια. Όχι, δεν την περιμέναμε. Και να σου πω και κάτι τώρα πάνω σε αυτό. Θεωρώ οι μικρές ιστορίες που βγάλανε πριν τα επεισόδια της τέταρτης σεζόν. Τα τρία μικρά. Ότι είχαν πολύ πιο πολύ ενδιαφέρον εν τέλει από την τέταρτη σεζόν. Εντάξει, όχι τα πρώτα. Τα δύο δεύτερα που ήταν Γκουσμάν και Νάντια και Σάμουελ Κάρλα, ναι. Ειδικά το Σάμουελ Κάρλα, ρε φίλε. Απορώ γιατί αυτό το κομμάτι να το βάζανε, να το κάνανε σαν short. Ναι, θα έπρεπε να είναι κομμάτι τη σεζόν. Ναι, και να μην ξεκινάει σαν επεισόδιο. Ναι, ήταν μέσα σε επεισόδιο σεζόν. Και εγώ πιστεύω θα ήταν από τα δυνατά κομμάτια. Από τα δυνατά επεισόδια τη σεζόν. Γιατί προσωπικά το βρήκα πολύ έτσι. Πέρα από ότι έδειξε Κάρλα, που αυτόματα ανεβαίνει επίπεδο. Είναι ότι ήταν και πολύ συναισθηματικό και είχε πάρα πολλά πράγματα.
Αλλά εντάξει, βέβαια, ήταν και ήτανε, στο marketing, έτσι. Ήτανε. Ήτανε όμως και αυτό που λέγαμε γενικά και πριν, ότι ήτανε, είχε τα στοιχεία που είχαμε αγαπήσει στο Elite. Οπότε, σίγουρα θα έπρεπε να είχαν εστιάσει εκεί λίγο παραπάνω ή να αφιερώσουν χρόνο στη σεζόν γι' αυτό. Εντάξει, βέβαια, ίσως είναι και μόνη, όχι μόνη, εντάξει, γίνει και με τον Πόλο περίπου. Μας άφησε σε καλό σημείο η σεζόν, τουλάχιστον. Το τι μπορεί να γίνει. Βέβαια, δεν έχω πολλές ελπίδες. Δεν ξέρω τι μπορεί να... Δεν ξέρω, σου είπα, μπορεί να είμαι προκατηλημένος. Γιατί και αυτή τη σεζόν λίγο προκατηλημένος το ξεκίνησα. Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν ένιωσα ότι το ξεκίνησα προκατηλημένος. Είχα κάποιες αμφιβολίες σίγουρα. Ήταν μεγάλες οι αλλαγές που ερχόντουσαν. Τώρα από εκεί και πέρα όμως, όταν βλέπεις ένα-δύο επεισόδια που είναι πολύ... Πιστεύω ότι απλά έριξε το επίπεδο η σειρά. Δηλαδή, πάντα ήταν στην ουσία περί εφηβικών δραμάτων και τα λοιπά η ιστορία. Αλλά είχε και αυτό το μυστήριο. Τώρα, εγώ προσωπικά δεν ένιωσα έτσι να μπω στη διαδικασία να σκεφτώ ποιος το έχει κάνει την απόπειρα δολοφονίας της Σάρη και τα λοιπά. Καλά, η αλήθεια είναι ότι δεν το δείξανε και τόσο ωραία σε σχέση ακριβώς με την προηγούμενη σεζόν. Ακριβώς. Δηλαδή, στην προηγούμενη σεζόν, μέχρι το τελευταίο επεισόδιο που το αποκάλυπτε, σκεφτόσουν ποιος να είναι, σου κρατάει γι' αυτό το ενδιαφέρον. Ισχύει. Ισχύ. Δεν ξέρω, ρε, εκείνη ότι και σκηνοθετικά το πώς έγινε. Δεν. Όχι σοκ, ρε παιδί, πώς να σου το πω. Απαρατήρητο πέρασε. Ναι, ναι, πράγματι. Δηλαδή δεν ήταν. Ας πούμε τον Πόλο έλεγε, όχι, ρε φίλε, αυτό ήταν τελικά, ξέρω εγώ. Εντάξει, αν και για μένα το καλύτερο story ήταν με την εξαφάνιση του Σάμουελ που τα είχαν στήσει με τον Γκουσμάν όλα. Αλλά και κύριε παιδί μου, στο τέλος τα έδειξε όλα και όντως δεν σου πήγαινε, ας πούμε, το μυαλό. Τώρα ήταν, δεν ξέρω, εντελώς απαρατήρητο. Άλλο ένα θετικό που μπορώ να πω βέβαια σε αυτή τη σεζόν είναι ότι αναπτύξανε πολύ ωραία τον χαρακτήρα της Καγετάνα. Συμφωνώ απόλυτα. Ουσιαστικά, εντάξει, ο πρίγκιπας τώρα μπήκε για να μπει για αυτό το λόγο. Τίποτα. Mm-hmm. Δεν είχε να προσφέρει απολύτως τίποτα ο τύπας. Οριακά έχει, ξέρω εγώ, σκηνές με άλλους. Οριακά. Ναι, δεν ήταν καθαρά μπαλαντέρο τύπος. Εμφανιζόταν μόνο και μόνο για να γεμίσει κενά. Απλά ο ρόλος του ήταν καθαρά να μας δείξει ότι η Καγετάνα δεν είναι πλέον το κορίτσι που θα συνεχίσει με ψέματα, θα... προς το συμφέρον το δικό της, ας πούμε, είναι ικανή να πατήσει επιπτωμάτων και τα σχετικά. Εντάξει, εμένα μου άρεσε. Συν νομίζω ότι και... Καλά, ήταν ωραία, αλλά νομίζω ότι μόρφωνε και παραπάνω σε αυτή τη σεζόν. Όντως, δεν ξέρω τι άλλαξε πάνω της. Κάτι άλλαξε, όντως. Μερικές φορές είναι και αυτό που λέμε ότι αλλάζει, ας πούμε, το πώς βλέπουμε έναν άνθρωπο και με τη συμπεριφορά του. Μπορεί να παίξει και αυτό ένα μικρό ρόλο, αλλά σίγουρα κάτι είχε αλλάξει και πάνω της, εμφανισιακά. Και για μένα ήταν έκπληξη ο χαρακτήρας της, γιατί γενικά είχε αυτή την... την είχαμε συνηθίσει πολύ διαφορετική, έτσι, μουλοχτή, συμφεριντολόγα. Όχι, το στήσανε και... πολύ ωραία. Ναι, και νομίζω είναι βασικά ο μόνος χαρακτήρας που πήρε σημαντική ανάπτυξη στην τέταρτη σεζόν. Ισχύει, γιατί μέχρι σε κάποια σημεία δεν την πίστευα το εγώ ίδιος. Ναι. Καταλαβαίνεις, εννοώ. Δηλαδή, εκεί ας πούμε που συνέχεια το έπαιζε δύσκολη με τον, ξέρεις, καλά με τον πρίγκιπα και τα σχετικά, ούτε εγώ την πίστευα, αλλά τελικά το εννοούσε η τύπισσα. Δηλαδή, εννοούσε όσα έλεγε και ότι έκανε. Ας πούμε και αυτήν έχω ένα ενδιαφέρον να δω την εξέλιξή της στην επόμενη σεζόν. Και τρόπο και επόμενη σεζόν. Το τέλος πώς φάνηκε με Γκουσμάν και Άντρε κυρίως. Τι να σου πω, δηλαδή τώρα θα έχουμε και ακόμα μια, βασικά ακόμα δύο αποχωρήσεις. Δεν το κατάλαβα. Και εμένα αυτό με αγχώνει, δηλαδή είναι αποχώρηση. Ναι. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι. Γιατί μέχρι στιγμής όποιος φεύγει δεν έρχεται. Ναι, δυστυχώς. Φάνηκε λίγο σαν αντίο, αλλά από την άλλη δεν είπαν, ξέρω εγώ, ότι φεύγουν και για πάντα. Κοίτα, ο Γκουσμάν. Ψέματα. Ο Άντρε, ας πούμε, δεν έχει κάτι να δώσει πλέον. Θα μπορούσε να, δηλαδή, να, όντως να έχει φύγει. Τέλος. Ο Γκουσμάν, ούτε αυτός έχει κάτι ειδικό ή τρελό να δώσει. Μόνο και μόνο στην συνέχεια το αν θα αποκαλύψουν, αν θα ανακαλύψουν το πτώμα του αλουνού, τέλος πάντων, και τι και πώς. Αλμπερτό.
Αλμπέρτο, νομίζω έτσι ήταν. Γενικά, ρε παιδί μου, αυτό με χαλάει. Βλέπεις τώρα ότι συζητάμε για την πέμπτη σεζόν και δεν έχω κάτι να περιμένω. Mm-hmm. Ισχύει. Δεν μου κάνει αίσθηση έτσι όπως στήθηκε το όλο το πράγμα. Εντάξει, μπορεί να διαφωνούν μερικοί φίλοι μας, και λογικό, αλλά εμένα προσωπικά το Elite ήταν από τις σειρές που μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ειδικά η πρώτη και η δεύτερη σεζόν ήταν, μ' άρεσε πάρα πάρα πολύ. Τώρα υπήρξαν στιγμές που βαρέθηκα λίγο, ρε φίλε. Εμένα προσωπικά και η τρίτη μου άρεσε πάρα πολύ. Και μου άρεσε πάρα πολύ σαν τέλος. Δηλαδή στο μυαλό μου είναι το ιδανικό τέλος. Εννοείς να τελειώνει εντελώς. Ναι, ναι. Ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Εντάξει, τα ξέρεις τώρα. Okay. Άμα έχει λεφτά, δεν χρειάζεται να τελειώσει. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, είναι και λίγο στενάχωρο εντός εισαγωγικών να έχεις μια καλή σειρά και μόνο και μόνο γι' αυτό να την τραβάς, ας πούμε. Ας κάνουμε έτσι ιστοριούλες μικρές. Netflix είναι, το ξέρουμε. Εγώ επιμένω ότι τα πήγαν πολύ καλύτερα στις ιστοριούλες τις μικρές. Κοίτα, αυτό με την Carla ήταν πολύ καλύτερο. Ήταν δηλαδή ικανό να ξεπέρναγε τη μισή σεζόν, ας πούμε. Mm-hmm. Σε ό,τι είδαμε. Ήθελα να πω. Το να ξέρει να έχουμε καμία επιστροφή, καμία ανάντια στην καινούργια σεζόν. Γιατί υποθέτω τον Γκουσμάν, αν θυμάμαι. Νέα Υόρκη δεν πάνε. Πού πάνε με τον Άντρε. Δεν το έχω συγκρατήσει αυτό. Ομολογώ. Νομίζω για Νέα Υόρκη έλεγε ότι ήθελα να πάνε. Νομίζω, μιλάω και βλακίες. Αλλά άντε να δούμε, δεν ξέρω. Το ότι είπε στο τέλος του έργου, μην μπει στον Ομάρ και στην Καγιετάνα. Ο Κουσμάς στη Ρεμπέκα για το φόνο, πώς φάνηκε αυτό? Τι να σου πω, εντάξει, εμένα μου άρεσε που έγινε, που συνεργάστηκαν εν τέλει για να τον καλύψουν, γιατί μου έδωσε αυτή την αίσθηση ότι... Την νοσταλγία σου, έδωσε του παλιού, ρε. Μπράβο, αυτό, γιατί είναι αυτό που έλεγα, ότι οι δυο, ο Γκουσμάν και ο Σάμουελ, ας πούμε, είχαν περάσει τόσο πολλά και είχαν κάνει μεγάλη ανάπτυξη στη σχέση τους σαν φίλοι. Και στην τέταρτη σεζόν γενικά στο πήραν πίσω όλο αυτό. Και εντάξει, το τέλος που τον εμπιστεύτηκε για να του βοηθήσει στη συγκάλυψη του φόνου που έκανε, μου άρεσε. Όχι, ναι, ισχύει. Και εμένα μου άρεσε στο τέλος που το τελευταίο πλάνο ήταν μόνο με τους παλιούς. Ναι, αυτό. Δεν ήθελα κανέναν από τους καινούργιους μέσα να είναι. Ναι. Ξέρω. Εντάξει, καταλαβαίνεις όμως ότι μόνο στο Elite μπορείς να πεις ότι μου άρεσε ότι τη συγκαλύψαν ένα φόνο. Αυτό είναι που κρατάει τη σειρά. Μα ισχύει, ρε φίλε. Μα γι' αυτό σου λέω ότι θα ήθελα πάρα πολύ αυτή τη σεζόν να είναι λίγο... Δεν με νοιάζει αν ήταν πρωταγωνιστές και στις προηγούμενες. Θα μου άρεσε όμως να είναι βασισμένη πάλι πάνω στους παλιούς. Okay, όπως είπα πριν, βάλε τους νέους, αλλά θέλω τους παλιούς. Εγώ με αυτούς έχω δεθεί. Καλή προσθήκη, Τσάρι, okay, αλλά εγώ αυτούς θέλω. Μα άμα το σκεφτείς και σε όλες τις προηγούμενες σεζόν είχαμε νέες προσθήκες, δεν ήταν οι πρωταγωνιστές της ιστορίας. Μπράβο, ακριβώς. Απλά συμπληρώνανε, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Ναι. Και συνήθως δεν είναι και πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω. Να την πούμε λίγο βιαστική, δεν ξέρω. Βέβαια, όπως είπες στην αρχή, και εγώ ευχάριστα την είδα. Ναι. Δεν είναι ότι με χάλασε. Απλά το πάμε συγκριτικά με ό,τι έχουμε συνηθίσει βλέποντας το Elite στις προηγούμενες σεζόν. Και καθαρά. Το ότι υπήρχαν στοιχεία που έχουμε αγαπήσει στο Elite, υπήρχαν αναμφίβολα. Και για αυτό το λόγο ήταν ευχάριστη. Εντάξει, σίγουρα όμως δεν ήταν μια δυνατή σεζόν. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο, φίλτατε Chris. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το τραβάμε και τα μαλλιά, λέει ο λόγος. Ας μην γινόμαστε εκείνους. Έτσι. Ελπίζω ότι αν έχετε δει τη σειρά οι περισσότεροι θα συμφωνήσετε μαζί μας. Όπως και να έχει, περιμένουμε μια εντυπώση. Και αν όχι, περιμένουμε έτσι. Γενικά μας αρέσει το να γράφουν στα σχόλια τι άρεσε σε κάποιους, τι δεν άρεσε, είτε από το δικό μας podcast, είτε γενικά τη σειρά, έτσι να γίνεται κουβέντα που λέμε. Μην ξεχνάτε να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι και το καμπανάκι για να παίρνετε ειδοποιήσεις για ό,τι νέο βίντεο θα έρχεται.
Τώρα καλοκαίρι και θα προσπαθήσουμε έτσι να κάνουμε κάποια podcast, αλλά όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, λίγο διακοπές, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, θα βρούμε πώς θα το βρούμε χρονικά. Το σίγουρο είναι ότι από Σεπτέμβρη θα επανέλθουμε έτσι δυναμικά και με καινούργιες αποκλειστικές συνεντεύξεις ηθοποιών, που μπορείτε και αυτές να βρείτε στο κανάλι μας, εννοείται. Τι άλλο, αν δεν σας αρέσει η φάτσα του Chris, που λογικό είναι θα υπάρχει τόσο το podcast στο Spotify, για να τα ακούσετε και εκεί. Chris, δεν ψέμα που τα εξηγήσε, σοβαρά τα λέω. Νομίζω ότι αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Σίγουρα περιμένουμε την πέμπτη σεζόν που νομίζω, αν και δεν έχει ακουστεί κάτι, ότι μάλλον θα είναι και η τελευταία. Εντάξει, δεν θα πω ελπίζω. Θα πω ελπίζω να είναι καλή, έστω ό,τι και να είναι. Είτε είναι τελευταία, είτε δεν είναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αν και, να σου πω την αλήθεια, αυτό και κλείνουμε. Βάζοντας θέματα όλη τη χρονιά για το Elite, δεν μπορώ να πω ότι είχαν ιδιαίτερη, έτσι, απήχηση. Και είχα την εντύπωση ότι όταν βγει η σειρά, η σεζόν τέλος πάντων, θα έχει χάσει πάρα πολύ από τον κόσμο της. Ότι οκ, okay, μερικοί βαρεθήκανε, δεν τους αρέσει και γεια. Παρ' όλα αυτά, και τώρα που γίνεται το podcast αυτή τη στιγμή, είναι ακόμα πρώτο στην Ελλάδα. Ακριβώς, και σχεδόν έχει μια εβδομάδα που έχει βγει. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Μάλλον είναι κρυφή οι περισσότεροι, δεν μας το λέει. Όπως και να έχει, και εμείς που δεν ενθουσιαστήκαμε, θα τη δούμε την Πέμπτη, οπότε... Καλά, εννοείται. Το είπαμε πολλές φορές ότι την είδαμε ευχάριστα. Δεν είναι ένα άθλιο κατασκευασμό που δεν βλέπετε, έτσι. Απλά είναι ότι στο ό,τι είχαμε συνηθίσει, κάπως μας κλώτσες, να το πω έτσι πιο λαϊκά. Λοιπόν, Chris, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Και εγώ σε ευχαριστώ, Στέφανε. Ποιος μη σου άρεσε πάτσι. Όχι, εμένα μου αρέσει, αλλά άμα δεν άρεσε τα παιδιά, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Okay. Μπορώ να γίνω κακός. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε όλους όσους μείνατε μέχρι εδώ. Θα τα πούμε στο επόμενο podcast, που θα έρθει σύντομα. Δεν θα είμαι εγώ και ο Chris, λογικά, αλλά θα είναι τα άλλα παιδιά την ομάδα. Οπότε αυτά από εμάς, τώρα αν δεν το ξαναπούμε τώρα, από ένα καλοκαίρι από μένα, καλό καλοκαίρι που λέω, να περάσετε καλά, όμορφα, και δείτε καμιά σύμβουλα, μωρέ, εντάξει, είναι καλοκαιράκι, είναι το ξέρω, αλλά έτσι κάτι να δούμε τουλάχιστον. Αυτά, Chris. Καλή συνέχεια σε όλους, ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστώ και εγώ. Έλα, bye. Bye.